Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλησπέρα σας. Tips διακόσμησης και αυτή την Τρίτη στην τηλεόραση του Plus. Είμαστε πανέτοιμοι και αυτή την εβδομάδα να σας παρουσιάσουμε μικρά μυστικά διακόσμησης για μεγάλες αλλαγές στους χώρους σας. Αυτές οι αλλαγές, εδώ που τα λέμε, κάνουν πάντα τη μεγάλη διαφορά. Την προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, ζήσαμε για λίγο ως διάσημοι, εισβάλλοντας απρόσκλητα στα σπίτια χολιγουδιανών στάρ και όχι μόνο, υιοθετώντας επίσης και κάποια διακοσμητικά στοιχεία, αφού καθένα από αυτά τα σπίτια μοιάζει να έχει ξεπηδήσει μέσα από σελίδες γνωστού παραμυθιού. Στη σημερινή εκπομπή θα βάλουμε μπόλικο χρώμα στη ζωή μας. Γιατί το χρώμα είναι ζωή. Τα χρώματα στο σπίτι και ευρύτερα στο χώρο μας μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας. Τα χρώματα επηρεάζουν άμεσα τη ψυχοσυναισθηματική μας κατάσταση. Η προτίμηση αλλά και οι επιλογές μας στα χρώματα ασκούν μεγάλη επιρροή στη ζωή μας και μας μεταδίδουν μια συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. Το χρώμα και ειδικά το χρώμα στο design δεν είναι αποκλειστικά θέμα μόδας, αλλά περισσότερο θέμα ψυχολογίας. Πριν αναπτύξουμε το σημερινό μας θέμα, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε like και share τόσο τη σελίδα του σταθμού Plus Channel CY στο Facebook, όσο και τη σελίδα της εκπομπής Tips Διακόσμησης. Έχετε αναρωτηθεί πώς νιώθετε όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο με κίτρινους τοίχους ή κίτρινα στοιχεία? Τα χρώματα συνειρμικά γεννούν συναισθήματα, αφυπνίζουν, διεγείρουν, προκαλούν παρεστήσεις. Είναι πάντα τόσο ενδιαφέροντα και ελκυστικά. Αλλά τι είναι αυτό που μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση όταν βλέπουμε κάτι το χρωματιστό? Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή Tips Διακόσμησης και στην τηλεόραση του Plus την κυρία Νικολέτα Πέρου, σύμβουλο χρωμάτων της εταιρείας Dulux. Νικολέτα μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή. Χαρά μας που βρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα γνωρίσουμε καλύτερα στην σημερινή μας εκπομπή με τη βοήθειά σου αυτό τον τόσο πολύχρωμο και ζωντανό κόσμο των χρωμάτων. Ζωή χωρίς χρώμα είναι άδεια. Φυσικά, το χρώμα πάντα δίνει αίσθηση στο χώρο μας, μπορεί να ομορφήσει ένα χώρο, αλλάζει τη διάθεση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Γενικά, το χρώμα δίνει ζωή. Και μας κάνει να νιώθουμε και καλύτερα. Φυσικά. Και να απολαμβάνουμε, αν θες, περισσότερο τους χώρους μας, τους δικούς μας οικείους χώρους, τους προσωπικούς, αλλά παράλληλα και τους χώρους των φιλικών μας προσώπων. Ακριβώς, τους χώρους τους οποίους επισκεπτόμαστε. Για να σταθούμε για αρχή στην προεπιλογή, αν θες, του χρώματος. Είμαστε πριν από την επιλογή του χρώματος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν πριν βρούμε το κατάλληλο χρώμα στον χώρο μας. Ειδικότερα ο χώρος που πρόκειται να βαφτεί, καλό είναι να συνδυαστεί χρωματικά και με το υπόλοιπο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υπολογιστεί και η έκταση του δωματίου, τα έπιπλα, ο φωτισμός, τα υφάσματα, τα χαλιά και η διακόσμηση. Ναι, όλα ξεκινούν από τον design, τη γραμμή που θα κρατήσεις στο σπίτι σου, ο φωτισμός που αντλεί το κάθε δωμάτιο, και τεχνικός και φυσικός φωτισμός, πόσο σκοτεινές είναι οι πλευρές, οι γωνιές του δωματίου, τότε συστήνουμε τα κατάλληλα χρώματα. Πώς βλέπει το ανθρώπινο μάτι το χρώμα τελικά? Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να αναγνωρίσει το κάθε μήκος κύματος διαφορετικά, αλλά από άτομο σε άτομο ο τόνος του χρώματος αλλάζει. Διαφέρει. Ναι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να δω διαφορετικά ένα χρώμα από σένα? Φυσικά.
Υπάρχουν κατηγορίες χρωμάτων οι οποίες διαχωρίζονται σε λευκά, τα οποία λευκά δεν είναι ένα. Είναι σπασμένα κίτρινα, είναι σπασμένα γκρέι. Υπάρχουν διάφορα χρώματα τα οποία κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο μάτι το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Όπως επίσης και στο χώρο σου. Θα το αντιληφθείς διαφορετικά. Ο τροχός των χρωμάτων. Τον εντοπίζουμε αυτό τον τροχό. Δεν είναι τροχός της τύχης, είναι τροχός χρωμάτων. Είναι τροχός χρωμάτων. Αλλά μπορεί να μας κλείσει το μάτι πολύ εύκολα και να μας φέρει τύχη με το ανάλογο χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, θα επιλέξουμε. Πώς λειτουργεί, Νικολέτα, με αυτός ο τροχός? Πώς διαβάζεται? Ο τροχός των χρωμάτων, υπάρχουν τρία κύρια βασικά χρώματα, τα οποία είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Με αυτά τα χρώματα δημιουργούνται όλα τα δευτερεύοντα χρώματα. Μικρές αναλογίες χρωμάτων από τα βασικά μας δημιουργούν ένα δευτερεύον χρώμα. Παράδειγμα, το κόκκινο με το μπλε θα μας δημιουργήσει το μοφ χρώμα. Αυτός είναι ο τροχός των χρωμάτων. Κάνουμε διάφορες έτσι αναμίξεις χρωμάτων και από αυτές τις αναμίξεις βγαίνει και το ανάλογο χρώμα. Γι' αυτό άμα πάμε σε ένα κατάστημα με μπογιές και χανόμαστε όταν βλέπουμε τον τροχό των χρωμάτων, καλό είναι να γνωρίζουμε τα βασικά τρία χρώματα. Ναι, είναι βασικό να γνωρίζονται τα τρία βασικά χρώματα, όμως δεν είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να γνωρίζει τρία βασικά χρώματα για να διαλέξει ένα χρώμα. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι, στον καταναλωτή υπάρχει μια ευκαιρία, στο οποίο υπάρχει μια μπαλέτα χρωμάτων, το οποίο ξεκινά από τα πλούσια χρώματα και καταλήγει στα πιο ήρεμα. Κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Ακριβώς. Και από τον τροχό αυτό, τον μαγικό, αν θέλετε, των χρωμάτων, προχωράμε στην γλώσσα του κάθε χρώματος. Μάλιστα. Η γλώσσα του κάθε χρώματος είναι τα πλούσια χρώματα, τα δροσερά χρώματα, τα θερμά και τα απαλά. Αυτές είναι οι κατηγορίες των χρωμάτων μας, όπου μπορούμε να επιλέξουμε από το πιο πλούσιο χρώμα, αυτό που έχουμε αναφέρει ξανά, μέχρι το πιο ήρεμο. Αναλόγως, αν θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια, φρεσκάδα, φαντασία στο χώρο μας, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάπως πιο χαμηλούς τους τόνους, ακριβώς, επιλέγουμε το ανάλογο χρώμα. Μέχρι σήμερα ήξερα ότι υπήρχε μόνο γλώσσα του σώματος, αλλά τελικά υπάρχει και γλώσσα υπάρχει του χρώματος. Υπάρχει και γλώσσα του χρώματος, φυσικά. Είπαμε, χωρίζονται σε πλούσια χρώματα, δροσερά, θερμά και νυφάλια. Μάλιστα. Ποια είναι η καταλληλότερη εποχή για να βάψει το σπίτι του ή τον χώρο του? Καταλληλότερη εποχή είναι συνήθως το καλοκαίρι, από τις μήναν Απρίλιο μέχρι και το Σεπτέμβρη είναι η κατάλληλη εποχή για να απογιατήσουμε έναν δωμάτιο, ένα χώρο που μπορούμε να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, να βλέπουμε το χρωματισμό μας, να μπορεί να στεγνώσει εύκολα και η υπογειά μας. Όμως στον εσωτερικό χώρο μπορούμε να βάψουμε όποια περίοδο θέλουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο στον εξωτερικό. Πρέπει να είναι στεγνός ο καιρός, να μην έχουμε βροχές, για να κυλήσει και πιο ομαλά η διαδικασία. Για να μπορούμε να διορθώσουμε και κάποιες επισκευές που χρειάζονται, είτε στους τοίχους μας, είτε στο χώρο μας, κάποιες αλλαγές διακόσμησης, είναι πιο καλά η καλοκαιρινή περίοδος. Καλοκαιράκι ζωηρό και όμορφο που προσφέρεται στην Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο χρησιμοποιούμε χρώματα στα σπίτια μας, υπάρχει αυτή η τόλμη. Τολμάμε να βάζουμε χρώμα. Τον τελευταίο καιρό ο κόσμος έχει ανοίξει παραπάνω τους ορίζοντες του σε θέμα χρώματος μέσα στο χώρο μας. Αρκετά σκούρα χρώματα, με πιο απαλές αποχρώσεις στους τοίχους μας και σε σαλόνια, σε υπνοδωμάτια, ακόμα και σε guest toilet μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα σκούρο χρώμα. Δείχνει μια άλλη όψη του χώρου μας. Και με διακριτικότητα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Μην πέσει πολύ βαρύ. Ακριβώς. Ο λόγος που επικοινωνούμε με τον πελάτη στο θέμα φωτισμού, επίπλων, είναι ο λόγος για να τον βοηθήσουμε να μην του σκουρίνουμε χώρους, να μην του μικράνουμε αλλού, να μικράνουμε γιατί είναι μεγάλη χώρη. Με την εμπειρία και τη ζήτηση που έχετε, σε ποιους χώρους του σπιτιού οι περισσότεροι από εμάς βάζουν χρώμα? Χρώμα. Χρώμα θα τοποθετηθεί σε υπνοδωμάτια, τα οποία θέλουν να αναδείξουν
έναν τείχον ο οποίος είναι για παιδικών υπνοδωμάτιων, έναν παιδάκι χαίρεται σε χρώμα, όπως επίσης τα playroom, κυρίως υπνοδωμάτιο, γενικά το χρώμα μπορεί να μπει σε όλους τους χώρους. Δεν υπάρχει περιορισμός, δεν υπάρχει κάτι που να σταματάει σου να βάλεις χρώμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το χρώμα στη ζωή. Θα σταθώ στη λέξη περιορισμός και θα πάρω το θάρρος και θα σε ρωτήσω. Έχουμε περιορισμούς σε μικρούς χώρους όσον αφορά τα χρώματα? Φυσικά υπάρχει περιορισμός. Σε ένα μικρό χώρο και ειδικά σκοτεινό δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε σκούρο χρώμα. Θα το μικράνουμε ακόμα περισσότερο. Είναι καλύτερα πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Υπάρχουν χρώματα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και σε αποχρώση του κόκκινου και σε αποχρώση του μπλου, που είναι πιο ανοιχτά, ζωντανά χρώματα, τα οποία θα φωτίσουν το χώρο μας. Ποια χρώματα μεγαλώνουν τους χώρους μας? Τα ζωντανά χρώματα. Τα ζωντανά χρώματα δίνουν μια άλλη αίσθηση στο χώρο. Ήρεμα και ζωντανά χρώματα είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να φωτίσουμε το χώρο μας. Αν κάνουμε μία σύγκριση και με άλλες χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα της Λεκάνης της Μεσογείου, έχουμε διαφορές στις επιλογές των χρωμάτων που επιλέγουμε για τα σπίτια μας? Φυσικά. Καταρχήν, η αρχιτεκτονική σε κάθε χώρα, σε κάθε Μεσόγειο, είναι διαφορετική. Κρατούμε μία γραμμή, γι' αυτό υπάρχει και το Color of the Year, που θα αναφερθούμε αργότερα. Στη συνέχεια. Το οποίο αντλείται μέσα από την τεχνολογία, τη μόδα, άρα κάποια πράγματα είναι κοινά. Όμως η ψυχολογία του κάθε ανθρώπου δεν αντικατοπτρίζεται μέσα από τη μόδα και την αρχιτεκτονική, είναι θέμα ψυχολογίας του ανθρώπου. Κάποιες φορές είμαστε και αλλιώς επηρεασμένοι. Ακριβώς. Είναι θέμα του πώς νιώθω εγώ στον χώρο μου, το πώς θέλω να πηγαίνω σπίτι μου, να ξεκουράζομαι μετά από τον εργασιακό μου χώρο. Έτσι επιλέγει ο καταναλωτής το χρωματισμό που θέλει στον χώρο. Και διαφέρει σίγουρα και από κουλτούρα σε κουλτούρα. Ακριβώς. Στο εξωτερικό μέρος του σπιτιού, τι χρώματα θα ήταν καλό να χρησιμοποιήσουμε ώστε να παραμένουν διαχρονικά? Υπάρχει η αρχιτεκτονική, η οποία διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι το κλασικό και το μοντέρνο. Υπάρχουν κάποια χρώματα που αντιμετωπίζουμε και δεχόμαστε για το μοντέρνο σπίτι και κάποια άλλα χρώματα που συνδέουν το κλασικό σπίτι. Είναι πιο γήινα, είναι συνδυασμοί ανοιχτών απαλών χρωμάτων που μπορεί να έχουν λίγο κίτρινο μέσα και στο μοντέρνο σπίτι κινούμαστε πάνω σε άσπρα γκρίζα χρώματα, τα οποία είναι η γραμμή του μοντέρνου. Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο γραμμές στον εξωτερικό χώρο, τοποθετώντας μετά οτιδήποτε σε χρώματα έντονα, τα οποία θα δείξουν κάτι άλλο, μια κολόνα να αναδειχθεί. Είναι καλό να ελέγχουμε τα χρώματα όχι μόνο κάτω από το φυσικό φως, αλλά και κάτω από το τεχνητό? Ναι, φυσικά. Το φυσικό φως διαχωρίζει το χρωματισμό, ακόμα ζωντανεύει περισσότερο τα χρώματα από ότι το τεχνικό φως. Δημιουργά κάποιες σκιές, άρα αλλού φαίνεται πιο σκούρο, πιο ανοιχτό και έτσι βλέπεις την διαφορά στο χρώμα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή ανθρώποι που επιλέγουν σκούρα έντονα χρώματα που δεν μπορείς να αλλάξεις την ιδέα που έχουν. Υπάρχουν ανθρώποι που προτιμούν έναν χρώμα στο χώρο τους γιατί το θεωρούν πιο ήρεμο, ενώ ο συνδυασμός χρωμάτων ακόμη ζωντανεύει τους χώρους μας. Και είπαμε ότι επιλέγουμε τα σωστά χρώματα με βάση την αρχιτεκτονική του κάθε κτηρίου, με βάση το διακοσμητικό στυλ που έχει το κάθε σπίτι. Ακριβώς. Για παράδειγμα, στο καθιστικό μας, καλό είναι να εξετάσουμε τις κουρτίνες μας, τα μαξιλάρια, τον καναπέ μας, στο μπάνιο, ας πούμε, την κουρτίνα του μπάνιου και τα πλακάκια, στην κουζίνα τα ντουλάπια και τα διάφορα αξεσουάρ. Ναι, ο τρόπος για να πολιατίσουμε ένα χώρο, να βάλουμε χρώμα σε ένα χώρο, επειδή ο καταναλωτής ξεκινά πρώτα από τα έπιπλα, επειδή γίνονται ανακαινήσεις πλέον,
Έτσι είναι η βάση του design που περιέχει στο σπίτι του. Αναλόγως δημιουργούμε τους χρωματισμούς που θα συνδέσουν όλο το concept. Συνήθως τα πιο απαλά και ελαφριά χρώματα χρησιμοποιούνται στο ταβάνι και οι πιο σκούροι τόνοι στους τοίχους. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε ανοιχτούς χρωματισμούς στο ταβάνι μας είναι για να μεγαλώνουμε τους χώρους μας. Δεν είναι όλοι οι χώροι μεγάλοι. Φαίνεται πιο ψηλός ο χώρος μας και έτσι αφήνουμε πάντα ανοιχτούς τόνους. Δεν χρειάζεται να είναι λευκό, ανοιχτούς τόνους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που βάζουμε σκούρα χρώματα, διότι λέμε η μόδα εξελίσσεται και έτσι πλέον υπάρχουν άνθρωποι που ρισκάρουν και ένα χώρο στο ταβάνι τους, ένα διαφορετικό χώρο που θέλουν να δώσουν κάποια άλλη αίσθηση, τοποθετούν σκούρο χρώμα. Εξελίσσεται η μόδα, ακριβώς, εξελισσόμαστε κι εμείς. Ακριβώς. Για να διαλέξουμε τα σωστά χρώματα, αυτό το οποίο κρατάμε στο μυαλό μας είναι να παρατηρήσουμε καλά τις αποχρώσεις που υπάρχουν ήδη στο χώρο μας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Σημαντικό, ναι. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, διότι ό,τι δημιουργήσουμε, ό,τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, πρέπει να έχει σχέση με τη δική μας ψυχολογία, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος παίρνουμε αρκετές ώρες. Χρυσή χρονιά η χρονιά 2016, γιατί άραγε? Ναι, χρυσή χρονιά, το χρώμα της χρονιάς μας είναι το χρυσό. Για να δημιουργηθεί το χρώμα της χρονιάς, επαγγελματίες του χρώματος από όλον τον κόσμο, μέσω της αρχιτεκτονικής, της μόδας, της φύσης, ακόμα και της μουσικής, διαλέγουν το χρώμα της χρονιάς. Συσκέπτονται δηλαδή, τα βάζουν κάτω, βλέπουν όλα τα χρώματα φαντάζομαι μπροστά τους, έχουν ένα τεράστιο χρωματολόγιο. Ακριβώς. Και από εκεί επιλέγουν ποιο χρώμα θα τους κλείσει περισσότερο το μάτι. Ακριβώς. Υπάρχει, είναι αυτό που λέμε είναι ότι είναι η μόδα, η αρχιτεκτονική, η τεχνολογία μπορεί να δώσει έμφαση στη ζωή μας ολόκληρη. Ας αποκτήσουμε λοιπόν αυτή τη λάμψη με το χρυσό χρώμα. Πολύ λαμπερό, πολύ γοητευτικό, πολύ ξεχωριστό. Ακριβώς, είναι το χρώμα που μας κάνει να νιώθουμε ξεχωριστοί. Είναι διαχρονικό χρώμα και έτσι μπορούμε να το κρατήσουμε στη ζωή μας χωρίς να σκεφτόμαστε τη μόδα, την αρχιτεκτονική. Είναι ένα χρώμα που μπορεί να μείνει αιώνια στη μόδα. Και εύκολα προσαρμόζεται σε ένα σπίτι. Βεβαίως, είτε σε κλασικό είτε σε μοντέρνο. Η γραμμή που μπορούμε να κρατήσουμε με το χρυσό είναι και στις δύο απόψεις. Όπως έλεγε και ο αείμνηστος κριτικός θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος Νίκος Καζαντζάκης, έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα. Ακριβώς, είναι ένας παράδεισος ο οποίος γεμίζει χρώματα, ο οποίος γεμίζει τη ζωή. Έτσι ακόμα και κάτι κακό να συμβαίνει, κούραση, το άγχος, όταν μπεις σε ένα χώρο με χρώματα, αλλάζουν τα πάντα. Γινόμαστε ολοένα και πιο ζωηροί εντός εισαγωγικών. Κάθε χρώμα, όπως πολύ σωστά έχεις τονίσει κατ' επανάληψη Νικολέτα μου, διαθέτει ψυχολογικές συνιστώσεις και ασκεί μια συγκεκριμένη ψυχολογική επιρροή πάνω σε μας και πάνω στο σώμα μας. Το χρώμα είναι σαφώς υποκειμενικό. Διαφορετικά δεν θα είχαμε αγαπημένα μας χρώματα, τα οποία θα μας έκαναν να φαινόμαστε και να αισθανόμαστε θαυμάσια. Το χρώμα είναι, μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, όπως το κόκκινο που είναι το χρώμα του πάθους, το χρώμα του κινδύνου. Υπάρχουν 2-3 ερμηνείες για το κόκκινο χρώμα, καλές, αρνητικές. Όμως μπορεί να ζωντανέψει χώρους οι οποίοι είναι κρύοι, οι οποίοι είναι σκοτεινοί και συνήθως το κόκκινο χρώμα μπορεί να τοποθετηθεί σε διανδρόμους, σε σκάλες. Να μεγαλώσει χώρους. Ναι, να μεγαλώσει χώρους, να ζεστάνει χώρους. Για τη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο φωτογραφικό υλικό που μας ετοιμάσατε, να δούμε ποια χρώματα επιλέγει ο καθένας από εμάς για να εντάξει στους προσωπικούς του χώρους. Πώς αυτά φαίνονται να χτυπάνε στο μάτι σε κάθε χώρο, αλλά και ποια είναι η ερμηνεία, ο συμβολισμός του κάθε χρώματος. Αρχή θα κάνουμε με την πρώτη μας εικόνα, που είναι καθαρά σε πράσινους τόνους.
πράσινο σκούρο, πράσινο ανοιχτό, λαχανί, με τζάκι. Λοιπόν, το πράσινο χρώμα είναι το χρώμα της υγείας. Άρα μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν χώρο ο οποίος περνούμε αρκετές ώρες, μπορεί να αναδείξει έναν τοίχο αφού έχουμε τόσο σκούρο πράσινο, το οποίο στην περίπτωση αυτή να έχουμε τοποθετήσει κοντά στον τζάκι. Και κάνουμε ένα συνδυασμό που πάντα είναι ο καλύτερος, επιλέγοντας από την ίδια μπαλέτα χρωμάτων, το πιο ανοιχτό. Πιο ανοιχτό και πιο και σκούρο. Για να τονίσουμε κάποια σημεία που θέλουμε στο χώρο μας. Και για να μην φαίνεται το ίδιο, δηλαδή μην χρησιμοποιήσουμε μόνο σκούρους τόνους. Ναι, διότι σκούρη τόνη σε έναν μεγάλο χώρο, όπως είναι το καθιστικό μας, θα το μικράνει και θα το κάνει πιο ψυχρό. Πολύ σωστά. Πράσινο χρώμα, το χρώμα που γιατρεύει, το χρώμα που ηρεμεί, χρώμα υγείας, καλής κρίσης. Γι' αυτό συναντάμε, λέτε, το πράσινο χρώμα και στον χώρο της ιατρικής, το λευκό με το πράσινο. Ακριβώς, είναι τα χρώματα της υγείας, γι' αυτό τα συναντάμε πολύ στην ιατρική. Το πράσινο είναι ισορροπημένο χρώμα, εναρμονίζεται με όλα τα χρώματα. Ακριβώς, ναι. Και όπως διάβαζα πριν από λίγο καιρό, μέσα από μία έρευνα, μεγιστοποιεί τον χώρο μας. Δίνει βάθος και αλλάζει. Ναι, από μικρό αυτό μας κάνει να φαίνεται μεγάλο. Μεγάλο. Γι' αυτό λέμε ότι και οι αναμίξεις χρωμάτων ξεκινούν από τα πιο ήρεμα χρώματα, που συστήνεται να μπαίνουν σε μεγάλους χώρους, σε δωμάτια, για να ζωντανεύουν ακόμα τους χώρους μας. Και επιλέγοντας ένα χρώμα, μπορούμε να αναδείξουμε αυτό που θέλουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο μπάνιο μας και στην κουζίνα μας. Ακριβώς. Συνεχίζουμε με την επόμενη μας εικόνα, που αλλάζουμε. Είναι σε πιο μοβ καταστάσεις. Ναι, είναι σε βιολετίνα παλό χρώμα, το οποίο συνδυάζεται απόλυτα με το κίτρινο, γι' αυτό και τα design που έχουν χρησιμοποιήσει στο χώρο της κουζίνας τους είναι κίτρινα. Είναι ένα χρώμα το οποίο δίνει φως, δίνει ζωντάνια στο χώρο μας και είναι ένας χώρος η κουζίνα η οποία χρησιμοποιείται τακτικά από την οικογένεια, ο οποίος πρέπει να είναι χαρούμενος. Τονίσαμε με το βάζο εδώ. Το κίτρινο βάζο χτυπάει πολύ όμορφα, κάνει μια πολύ όμορφη αντίθεση. Ένα απαλό χρώμα βιολετή με το κίτρινο βάζο. Ένα συνδυασμός ο οποίος μπορεί να κερδίσει και το μάτι και αυτόν έχει πει, επειδή έχουν σκούρα design στα αξεσουάρ που έχουν χρησιμοποιήσει, τότε το χρώμα στον τοίχο είναι λίγο πιο ανοιχτό. Και συνεχίζουμε με κουζίνα. Ναι, κουζίνα είναι καθαρά αυτή. Καθαρά γυναικεία, αν κρίνω από το χρώμα. Είναι ένα χρώμα το οποίο είναι πολύ ζωντανό. Είναι στις αποχρώσεις του κόκκινου μοβ, το οποίο είναι πολύ ζωντανό, το έχει συνδυάσει με λευκό χρώμα για να μην δώσει άλλο χρώμα σε απόχρωση εκτός από το λευκό, για να μπορείς να δίνεις έμφαση στο χρώμα που, όπως και σε ένα Λούκα, μου σε έχει κάνει εντύπωση. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Αυτό είναι το σκεπτικό που κάνουμε κάποιες κινήσεις στο χώρο μας. Μικρές αλλαγές. Μικρές αλλαγές, ακριβώς, το οποίο όμως θα προσέξει το μάτι. Και θα μας αλλάξει κατευθείαν το χώρο. Ακριβώς. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας, με περισσότερα tips διακόσμησης. Επιστροφή στην εκπομπή Tips Διακόσμησης και στην τηλεόραση του Plus, όπως και κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα μαζί σας. Με μπόλικο χρώμα, ζωντάνια και ομορφιά και η σημερινή εκπομπή. Μαζί μου βρίσκεται η κυρία Νικολέτα Πέρου, σύμβουλος χρωμάτων από την εταιρεία Dulux. Νικολέτα μου, συνεχίζουμε με το φωτογραφικό υλικό το οποίο είχαμε αφήσει πριν από τις διαφημίσεις σε σαλόνια. Ναι, εδώ βλέπουμε έναν σκούρο χρώμα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα παράθυρα, όσο μπορείτε και εσείς να το διακρίνετε, μεγάλα ανοίγματα τα οποία έχουν αρκετό φωτισμό. Όπως επίσης βλέπουμε το ταβάνι μας να υπάρχει ένα σκούρο χρώμα και ένα τεράστιο frame το οποίο θα διαχωρίσει το ταβάνι με τους τοίχους και θα δώσει μια άλλη αίσθηση στο χώρο μας. Κάνει αυτή τη διαφορά. Ακριβώς. Αλλά παράλληλα δημιουργεί και μια ισορροπία.
Ισορροπία, γιατί δεν υπάρχουν πολλά χρώματα στο χώρο. Υπάρχει ένα χρώμα γενικό, ακόμα και στο ταβάνι, παρόλο που είναι πολύ σκούρο χρώμα. Και έτσι το διαχωρίζει με ένα μεγάλο frame, το οποίο είναι λευκό. Κινούμαστε όμως περισσότερο σε γήινα χρώματα. Γήινα χρώματα, αλλά ζωντανά σκούρα χρώματα. Τα γήινα χρώματα μας βοηθάνε έτσι να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς, προστατευμένοι. Ναι, υπάρχουν κατηγορίες των χρωμάτων που τα χρώματα ηρεμούν, ζωντανεύουν, είναι ευγενικά και έτσι μπορείς να επιλέξεις το χρωματισμό που θέλεις. Και βγάζει και αυτή την ζεστασιά, την δημιότητα και την ποιότητα. Πορτοκαλί, χρώμα της ζωής. Χρώμα του χιούμορ. Να γελάσουμε άφοβα με το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί είναι το χρώμα που δίνει παραπάνω αίσθηση του χιούμορ. Είναι το χρώμα που μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τοποθετηθείς σε δωμάτιο, παιδικών, σε σαλόνι. Είναι ζωντανό χρώμα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το πορτοκαλί χρώμα για να δώσουμε ζωή σε σκοτεινά δωμάτια με βόρειο προσανατολισμό, αλλά και σε σκάλες επίσης το συναντάμε πολύ συχνά. Ακριβώς. Είναι ένα χρώμα το οποίο τοποθετείται, όπως και το κόκκινο, για να φωτίσει χώρους. Κρύους χώρους που μπορούν να τους ζεστάνουν. Και σε δωμάτια αναψυχής. Yes. Για δημιουργική φαντασία και πόλικο παιδικό παιχνίδι. Ακριβώς. Και από το πορτοκαλί σε ένα άλλο πιο λαμπερό χρώμα, το χρώμα του ήλιου, το κίτρινο. Το κίτρινο είναι επίφοβο όμως χρώμα, το οποίο αν δεν διαλεχτούν σωστές αποχρώσεις, μπορεί να κάνει πιο μουντόν το χώρο μας. Έτσι πρέπει να έχουμε πάντα τη σωστή επιλογή στο κίτρινο. Το κίτρινο χρώμα είναι το χρώμα της γνώσης, της ελπίδας, της ευτυχίας, της χαράς. Ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει σωστή αντίληψη του κίτρινου. Με μέτρο το κίτρινο χρώμα. Ακριβώς. Γιατί το πάρα πολύ κίτρινο ή λάθος απόχρωση του κίτρινου μπορεί να έχει αρνητική επίδραση, προκαλώντας τη μείωση της αυτοεκτίμησης και την αύξηση της έντασης. Ακριβώς. Άρα με μέτρο το κίτρινο χρώμα και συνεχίζουμε με ένα άλλο έτσι λαμπερό χρώμα, θα το έλεγα, σε κουζίνα. Τυρκουάζ. Τυρκουάζ ανοιχτών. Το οποίο χρώμα είναι το χρώμα της χαλάρωσης, επειδή η βάση μας είναι το μπλε. Είναι το χρώμα της χαλάρωσης, το οποίο τοποθετείται πάλι σε δωμάτια, στο μπάνιο μας μπορεί να τοποθετηθεί. Είναι το χρώμα που θα μας κάνει να αναπολύσουμε. Να νιώσουμε αυτή την ηρεμία και αυτή την χαλάρωση. Καταπραγητικότητα. Ακριβώς. Είναι το αγαπημένο χρώμα στον κόσμο το μπλε. Το χρώμα της ελπίδας. Και μας επιτρέπει και να συλλογιζόμαστε. Το μπλε χρώμα είναι κατάλληλο για το εργασιακό μας περιβάλλον. Το συναντάμε σε γραφεία, σε γραφειακούς χώρους. Μπορούμε να το συναντήσουμε γιατί όπως λέμε είναι το χρώμα της χαλάρωσης, το χρώμα που μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε καλύτερα. Να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Ακριβώς. Το μπλε είναι χρώμα που κάνει τα μικρά δωμάτια να φαίνονται και μεγαλύτερα και το βρίσκουμε πολύ συχνά και σε μπάνια. Η ερμηνεία του μπλε στα μπάνια είναι λόγω του ότι το μπλε προσφέρει τη χαλάρωση μας. Υπάρχουν ανοιχτοί τόνοι του μπλε, το οποίο μέχρι στιγμής τα μπάνια μας ήταν λευκά, γιατί είναι μικρή χώρη. Πλέον τώρα μπαίνουν πιο ανοιχτά χρώματα, τα οποία θα δώσουν περισσότερη χαρά ακόμα και την ώρα του μπάνιου. Συναντάμε το μπλε χρώμα και στα μπάνια, γιατί έχει άμεση σχέση και με τα δύο βασικά συστατικά της ζωής, τον αέρα και το νερό. Ακριβώς. Και κινούμαστε πάλι σε μπλε τόνους, αυτή τη φορά σε τραπεζαρία, στο πιο επίσημο δωμάτιο του σπιτιού, στην σαλοτραπεζαρία μας. Μία σαλοτραπεζαρία η οποία από ό,τι βλέπουμε έχει δύο σκούρα χρώματα τα οποία τα έχει συνδυάσει με τον design του σπιτιού. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν το χώρος μας είναι αρκετά σκοτεινός ή φωτεινός, όμως ο συνδυασμός χρωμάτων που έχει τοποθετήσει είναι
κατευθείαν με τον design μας. Και σπάει στη μέση με το λευκό χρώμα. Λευκό χρώμα είτε στο ταβάνι μας, είτε στο χώρο που θα δούμε από πίσω. Η επόμενη φωτογραφία μας με πολύ φανταχτερό χρώμα σε κρεβατοκάμαρα που θα περίμενα κάτι πιο σκουρόχρωμο, κάτι πιο σκοτεινό. Το χρώμα αυτό, το κόκκινο, είναι κατά κρύβια στις αποχρώσεις του Μπορτό. Είναι ένα χρώμα το οποίο λόγω της φωτογραφίας μας ο φωτισμός μπορεί να ήταν της μέρας, ο οποίο αναδεικνύει περισσότερο το κόκκινο. Άρα το βράδυ μπορεί να είναι ένα τόνο πιο σκούρο. Είναι αυτή η εναλλαγή που λέμε με το φως το τεχνικό και το φυσικό. Και έτσι, επειδή το κόκκινο είναι και το χρώμα του πάθους, τοποθετείται στα υπνοδωμάτια, γιατί δίνει μια άλλη αίσθηση στο χώρο μας. Σημαντικό tip, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κόκκινο χρώμα για να θερμάνουμε κρύα και ανεπιθύμητα σημεία του σπιτιού, όπως για παράδειγμα ο διάδρομος ή η σκάλα. Περνάμε στον χώρο προσωπικής φροντίδας περιποίησης, και αυτός δεν είναι άλλος από το μπάνιο μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε μοβ χρώμα, φαντάζομαι για να καλυφθεί αυτή η κολόνα στο σπίτι, και από πάνω τοποθετήσαμε τον καθρέφτη. Ένας λευκός χώρος, ο οποίος τοποθετείται ένα χρώμα για να δημιουργήσει μια αντίθεση, μια άλλη αίσθηση στο χώρο μας, το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο, από ό,τι βλέπουμε και στη φωτογραφία, αν υπάρχει ένα μεγάλο ύψος, ώστε να μικράνει λίγο περισσότερο το χώρο. Συνδέεται με τα πλούτη και την βασιλική καταγωγή. Ναι, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα κατά κρύβια το μοφ χρώμα. Όμως μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να βοηθήσει και στη χαλάρωση, γι' αυτό το έχουν τοποθετήσει στο χώρο του μπάνιου τους. Να υποθέσω ότι και η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας θα έχει μοβ χρώμα ίσως σε κάποιο τοίχο στο βασιλικό της ανάκτορο. Ναι, ίσως ναι. Το μοβ χρώμα λοιπόν ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και στο Feng Shui το μοβ είναι και το χρώμα των οραματιστών. Των ανθρώπων που συνεχώς γεννούν ολοένα και περισσότερες ιδέες. Ιδεολόγοι. Και από το μπάνιο μας, από την μοβ αυτή πανέμορφη φωτογραφία, συνεχίζουμε με κάτι πιο σπαστό μοβ. Πιο παστέλ χρώμα, το οποίο το έχει συνδυάσει με ξύλο, άρα πιο γήινα χρώματα. Έχει βάλει τοποθετήσει μία καρέκλα λευκή και τα σχετίζεται με ό,τι αφορά το μοβρό στην κατηγορία αυτή, για να μπορέσει να δημιουργήσει κάτι το κόνσεπτ που θέλει. Και το έσπασε εδώ με τις κορνίζες αυτές, τις λευκές, στους τοίχους. Όλα νησιώτικα και τυρκουάζ. Βλέπουμε έναν χώρο ο οποίος είναι και γραφείων και καθιστικών. Όπως λέμε, το μπλε είναι το χρώμα της χαλάρωσης. Έχει δημιουργήσει ένα συνδυασμό χρωμάτων της ίδιας απόχρωσης, πιο σκούρων, πιο ανοιχτών. Ξεχωρίζει το γραφείο του με τον μπλε του ανοιχτών. Και πιο σκούρο στο καθιστικό. Για να διαχωρίζονται και πιο εύκολα αυτοί οι δύο χώροι, αυτά τα δύο δωμάτια. Ένα συνδυασμός χρωμάτων της χαλάρωσης. Εντελώς κοριτσίστικο υπνοδωμάτιο. Ένα κοριτσίστικο υπνοδωμάτιο με αποχρώσεις από την ίδια μπαλέτα, ανοιχτό πιο σκούρο χρώμα. Όπως βλέπουμε, το δωμάτιο διαχωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το εξωτερικό το έχουν κάνει πιο σκούρο, ενώ το εσωτερικό έχουν βάλει πιο απαλούς χρωματισμούς για να μπορεί να είναι πιο ξεκούραστο. Και πάλι δημιουργώντας με τα έπιπλα που θέλουμε να τοποθετήσουμε αναλόγως στους χρωματισμούς μας. Ροζ χρώμα, το χρώμα της τρυφερότητας, του ρομαντισμού, της φροντίδας. Γι' αυτό και το βλέπουμε ενώ συνήθως σε δωμάτια παιδικά και σε playroom, τα οποία είναι τα δωμάτια που θα περάσει έναν παιδί τις περισσότερες του ώρες. Και δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για αποδοχή, υποστήριξη και αγάπη. Δεν εστιαζόμαστε μόνο στο ροζ χρώμα της κρεβατοκάμαρας. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα δωμάτια. Όπως για παράδειγμα... Όπως στην τραπεζαρία μας. Είναι ένα χρώμα το οποίο, ανάλογα και με τη ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, πώς βλέπει το χρώμα, τοποθετεί αυτόν που του αρέσει στον χώρο που θα χρησιμοποιεί. Και κρατήσαμε και το ταβάνι σε λευκό τόνο. Ναι,
ο λόγος που έχει κρατήσει το λευκό ταβάνι είναι διότι περιέχει και μία design κατασκευή στο ταβάνι του. Άρα προτίμησε να κρατήσει ένα λευκό χρώμα και να αναδείξει μαζί με τον design στον τοίχο που έχει κάνει με τον χρωματισμό την πορτούρα που βλέπουμε εμείς στον τοίχο. Αυτή η σκαλιστή πορτούρα που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Και το χρώμα της χρονιάς. Ναι, το χρώμα το οποίο είναι το χρυσό. Εδώ βλέπουμε μία απόχρωση χρυσοκίτρινου, το οποίο το έχει συνδυάσει με το ξύλο. Το έχει, είναι ένα κίτρινο το οποίο δεν είναι λάθος στο χώρο μας. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι το κίτρινο μπορεί να είναι και λάθος κάποιες φορές. Είναι ένα κίτρινο το οποίο είναι ζωντανό και μπορεί να επικρατήσει στο χώρο μας και να δέσει με όλα τα υπόλοιπα. Και χαρίζει στο καθιστικό μας αυτή την γοητεία με την λάμψη του χρυσοκίτρινου. Μάλιστα. Βλέπουμε ένα μπάνιο το οποίο υπάρχει, κινείται στις αποχρώσεις του γαλάζιου. Είναι το χρώμα το οποίο μας ξεκουράζει, άρα είναι το χώρος που θέλουμε να ξεκουραστούμε. Και έτσι οι αποχρώσεις που βλέπετε είναι το λευκό και το γαλάζιο. Είναι το χρώμα το οποίο έχουμε αναφερθεί ότι είναι πνευματικό, ότι θυμίζει βασιλική καταγωγή. Οραματιστές. Είναι χρώμα το οποίο μπορούμε να το συνδυάσουμε και με μοντέρνο σπίτι και με κλασικό σπίτι. Δεν μας περιορίζει. Και έτσι από ό,τι βλέπουμε και στη φωτογραφία μας, το συνδυάζει έντονα και με το ξύλο το οποίο έχει τοποθετήσει έναν μπαούλο μπροστά και αναδεικνύει και τον τοίχο και τα αξεσουάρ που έχει τοποθετήσει. Οι αποχρώσεις του μοβ μαζί με το ασημί δημιουργούν ωραία εμφάνιση σε οποιοδήποτε χώρο. Ναι, είναι ένας ωραίος συνδυασμός του μοβ με το ασημί, διότι είναι όντως βασιλικής καταγωγής και το ασημί. Είναι χρώμα το οποίο βλέπουμε στα σπίτια. Παλιά επικρατούσε μόνο το χρυσό, τώρα βλέπουμε ένα ασημί, βλέπουμε το μοβ, κάτι που είναι διαχρονικό. Συναντάμε το μοβ χρώμα και εξωτερικά. Είναι λίγο δύσκολο. Στο μέλλον ίσως να το συναντήσουμε. Για αρχήν έχουμε συναντήσει το σκούρο μαύρο. Ίσως στο μέλλον να το συναντήσουμε. Για να το αφήσουμε στην κρίση των ειδικών, μπορεί να το στέψουν ως χρώμα της χρονιάς. Ακριβώς, μπορεί κάποτε να το συναντήσουμε. Και το 2017. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο μπάνιο. Γι' αυτό βλέπουμε και έναν τυρκουάζ χρώμα σκούρο σε αποχρώσεις. Προσπαθεί να μικράνει ελάχιστα το χώρο του με ένα σκούρο χρώμα. Αυτό που έχουμε αναφέρει ότι τα σκούρα χρώματα μπορούν να βοηθήσουν στο να μικράνουν χώρους. Και να εμβαθύνει περισσότερο στο ακριβώς, μπάνιο αυτό. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο λευκά τα υπόλοιπα χρώματα που χρησιμοποιεί. Και έτσι ο τοίχος ο μεγάλος έχει χρωματιστεί με έναν εντελώς σκούρο χρώμα. Και σε καθιστικό το τυρκουάζ. Ναι, καθιστικό το οποίο έχει παίξει με 4 διαφορετικά χρώματα. 3 κατά ακρίβεια και συν το ταβάνι μας που το έχει κρατήσει λευκό. Λευκό μπλε τυρκουάζ. Ακριβώς και βλέπουμε ότι και στο πάτωμα έχει χρησιμοποιήσει μοβ. Είναι ένας χώρος για κάποιους ευχάριστος, για κάποιους δυσάρεστος. Είναι η αντίληψη που έχει κάποιος στο χώρο του. Τα 3 σκούρα χρώματα μπορεί να μην βοηθούν τόσο όλον τον κόσμο να χαλαρώσει. Δηλαδή, αν θα βλέπαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση το ταβάνι σε μοβ χρώμα για να συνάδει με το πάτωμα, ίσως να θα ήταν πολύ κουραστικό. Ναι, σίγουρα θα ήταν ακόμα πιο πολύ κουραστικό και οι επιλογές 3 χρωμάτων που αναφέρουμε ενώ συνήθως είναι με πάντα κάτι διακριτικό στο ταβάνι μας και διχρωμίες στους τοίχους μας. Δηλαδή να κρατήσουμε κάτι ουδέτερο για να μεγαλώνουμε τους χώρους μας, να μην τους σκοτεινιάζουμε. Αυτή είναι η καλύτερη συνδυασμή χρωμάτων. Να μην καταντήσει νηπιαγωγικός ο χώρος. Περισσότερο κουραστικός. Από νοσοκομιακός, νηπιαγωγικός. Ακριβώς. Περισσότερο θα καταλήξει κουραστικός. Δηλαδή δεν θα μπορείς να χαλαρώσεις το χώρο με έντονους χρωματισμούς. Και ένα γραφείο σε πράσινα χρώματα, πράσινο ανοιχτό.
Ακριβώς, ένα γραφείο το οποίο έχει συμπεριλάβει στους χρωματισμούς το χρώμα της υγείας, έχει τοποθετήσει ανοιχτό πράσινο και έχει συμπληρώσει σκούρα πράσινα σε διάφορα άλλα πράγματα που έχει χρησιμοποιήσει. Vintage. Vintage, ακριβώς. Το πράσινο χρώμα της υγείας και της καλής κρίσης, όπως τονίσαμε και νωρίτερα, και μπορεί να μεγαλώσει το χώρο μας, να δώσει βάθος και να τονίσουμε κάποια πράγματα στον χώρο μας, αυτά που θέλουμε. Για παράδειγμα, μία κολόνα πάνω από το τζάκι μας. Μία κολόνα, ή μία γωνιά. Ένα στίχος, ναι. Πάντα τα χρώματα που επιλέγουμε είναι για να τονίσουμε κάτι. Το φρέσκο πράσινο και το λευκό δημιουργεί μία εξευγενισμένη ατμόσφαιρα στην κουζίνα μας. Ναι, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος μπορούμε να τον κρατήσουμε όχι μόνο στην κουζίνα μας, γενικά στους χώρους μας, γιατί το πράσινο με το λευκό είναι ένα σημάδι ηρεμίας που χαλαρώνουμε, που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον χώρο αρκετές ώρες. Αφού λέει ότι γιατρεύει και τις αρρώστιες. Ακριβώς. Το πράσινο με το λευκό. Είναι το χρώμα της υγείας, της φύσης, γι' αυτό και ηρεμεί τον κόσμο. Μπλε χρώμα, με τζάκι και διάφορες έτσι κορνίζες στο δωμάτιο, μικρές γραβούρες, οι οποίες σπάνε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ακριβώς. Έχει χρησιμοποιήσει όμως από τις ίδιες παλέτες χρωμάτων και για το ταβάνι του, το οποίο είναι σε ανοιχτή απόχρωση, επειδή έχει δώσει έντονο χρωματισμό. Βλέπουμε όμως και το τζάκι είναι σε πιο ψηλό ύψος. Έτσι έχει χρησιμοποιήσει το σκούρο χρώμα, ίσως για να μπορέσει να μικράνει λίγο το χώρο του, και γι' αυτό έχει τοποθετήσει και τόσα πράγματα στους τοίχους. Και η κορνίζα του τζακιού στους ίδιους χρωματισμούς. Στους ίδιους χρωματισμούς. Πάντα είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε ένα χρωματισμό για να αναδείξουμε αυτό που θέλουμε, παρά να περιπλέκουμε χρώματα. Θα μπορούσαμε όμως να χρησιμοποιήσουμε, λέγω τώρα, μοβ χρώμα για την κορνίζα του τζακιού, για να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτό το σημείο. Όχι μοβ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο ανοιχτών τόνων, ή αν ήταν ο τοίχος μας λίγο πιο ανοιχτός τόνος, από την ίδια κατηγορία χρωμάτων. Και από το τζάκι στην κουζίνα και στη φωτιά για μαγείρεμα. Πράσινο παστέλ. Με σκούρα, και πιο έντονο. Με μια σκούρα απόχρωση πιο έντονη. Είναι ένας χώρος ο οποίος όμως συνδυάζεται και συνδέεται με το καθιστικό μας. Άρα πρέπει να κρατήσουμε μια ίση ηρεμία, ερμηνεία στο χώρο μας, η οποία δεν θα δημιουργήσει στο χώρο μας έναν μπέρδεμα. Γι' αυτό άλλωστε και το χρώμα το ανοιχτό. Ναι, μεν έχει πράσινο, αλλά είναι ανοιχτός τόνος το πράσινο. Και σε κάποια σημεία θα φαίνεται λευκό. Βγάζει αυτή τη γλυκύτητα. Ακριβώς, λόγω και του φωτισμού που βλέπουμε. Αυτή τη γλυκύτητα που θέλουμε να έχουν και τα φαγητά μας στην κουζίνα μας. Κάτι πιο φανταχτερό, κάτι πιο ζωηρό, πιο φωτεινό, πιο το χαρούμενο. Το χρώμα της φωτιάς, το οποίο το συνδυάζει με λευκό χρώμα, το οποίο έχει επενδύσει πάνω κάποια άλλα στοιχεία για να μπορέσει να μην το κάνει τόσο έντονο. Μπορεί να είναι και σε καθιστικό, μπορεί να είναι και στην κουζίνα μας. Μπορεί να τοποθετηθεί παντού. Το βάζουμε παντού. Ναι, το κόκκινο έχουμε μπει, επειδή υπάρχουν πολλές αποχρώσεις του κόκκινου. Δεν είναι μία η ερμηνεία της, δεν είναι μόνο έναν το χρώμα. Πάει παντού πιο εύκολα. Μπορεί να μπει παντού. Και σε μοντέρνο σπίτι, διότι περιέχει τον πορτό χρώμα, το οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε, και το κόκκινο, το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε με ξύλο, που είναι πιο κλασικό. Ένα γραφείο γεμάτο γεωμετρικά όργανα και κρατάει το χαρακτήρα αυτό του πράσινου ανοιχτού. Πράσινων ανοιχτών, σχεδόν κάποιοι χρωματισμοί λόγω και του φωτισμού μας διακρίνονται προς τον μπλε, και ο λόγος που το έχει κρατήσει αυτόν είναι για τη χαλάρωση, για την καλή σκέψη, θετικότητα. Ευεξία. Ακριβώς, λόγω και των γεωμετρικών οργάνων που βλέπουμε, χρειάζεται μια καλή και καθαρό μυαλό βασικά. Και αυτά τα γεωμετρικά όργανα αποτελούν το καλύτερο ντεκόρ.
Ναι, δηλαδή αν το γραφείο αυτό έχει να κάνει με αρχιτεκτονική. Graphic designer ή ακριβώς κάποιο interior. Έχει τοποθετηθεί για να δώσει άλλη αίσθηση στο χώρο μας. Το θέμα της σκάλας. Απαλούς χρωματισμούς στις σκάλες για να βλέπουμε και πού ανεβαίνουμε και πού κατεβαίνουμε. Ναι, διότι δεν υπάρχουν σε όλες τις σκάλες είτε μεγάλα παράθυρα τα οποία θα φωτίζουν τη σκάλα μας. Είναι ένας χώρος ο οποίος ακόμα και το βράδυ φαίνεται ακόμα πιο σκούρος, είτε υπάρχει φωτισμός είτε δεν υπάρχει φωτισμός. Και έτσι προσπαθούμε να τονίσουμε τους χρωματισμούς μας με πιο απαλά παστέλ χρώματα. Να προτιμάμε πιο απαλούς τόνους στις σκάλες και στους διαδρόμους. Πριν, για να μην μπερδέψουμε και τους καταναλωτές, τους ακροατές μας, πριν είχαμε πει ότι τοποθετούμε το κόκκινο χρώμα σε σκάλα και διαδρόμους. Είναι, ο λόγος είναι γιατί υπάρχουν και μεγάλες σκάλες οι οποίες φαίνονται τόσο γκρίες, όπως και οι διαδρόμοι, έτσι θέλουν ένα πιο ζεστό χρώμα. Θέλουμε να τις ζεστάνουμε. Ακριβώς. Σε κλασικά κτίρια κινούμαστε περισσότερο σε πιο ήρεμα χρώματα, πιο νυφάλια. Ναι, υπάρχει μια γραμμή η οποία τα κλασικά τα σπίτια χρησιμοποιούν ανοιχτούς χρωματισμούς είτε κοντά στο κίτρινο του ανοιχτών, το οποίο είναι σπασμένα χρώματα του άσπρου, δεν είναι το λευκό το τελείως και μπαίνουν μερικές πίνεγες κάποιας απόχρωσης στο θέμα καφέ, χρυσού, πιο σκούρα για να αναδείξουμε το κλασικό σπίτι. Και να μην κρύψουμε αυτά τα διακοσμητικά στοιχεία, το διακοσμητικό ύφος που υπάρχει στην αρχιτεκτονική. Σε ένα τέτοιο αρχοντικό όπως αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Σε μπλε χρώμα η επόμενη φωτογραφία. Ένα σκούρο μπλε το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ολόκληρο το δωμάτιο. Βλέπουμε όμως ότι είναι ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος έχει πρόσβαση του φωτισμού, το οποίο και αυτό μπορείς να πεις ότι έχει κρατήσει μια κλασική γραμμή λόγω επίπλων που έχει, είτε μπορεί να είναι καθιστικό, είτε μπορεί να είναι ένας χώρος απλής ξεκούρασης, με home cinema το οποίο περνούμε κάποιες ώρες. Γι' αυτό έχουν κρατήσει ένα σκούρο χρώμα σε ολόκληρο το χώρο τους. Ίσως ήθελα να τον μικράνουν κιόλας. Ναι, ίσως γι' αυτός ο λόγος, να μικράνουν τον χώρο τους, να φαίνεται πιο ζεστός. Πιο ζεστός και πιο ωραίος. Το μπάνιο, καθαρά λευκά χρώματα. Καθαρά λευκά χρώματα και ένας λόγος που υπάρχει το λευκό, ίσως είναι επειδή δεν είναι μπάνιο σπιτιού και επειδή ο κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει το χρώμα βάσει της δικής του ψυχολογίας, έχουν κρατήσει το λευκό, το οποίο μπορεί να δώσει την ηρεμία, τη χαλάρωση σε όλον τον κόσμο. Την αρμονία, τον πνευματισμό, την απλότητα, την αθωότητα, όλα αυτά, την καθαριότητα, πολλές φορές τη φρεσκάδα. Ναι, την καθαριότητα που είναι το πολύτιμο αγαθό του. Το πολύτιμότερο αγαθό του μπάνιου. Ακριβώς. Τα άτομα που αγαπούν το λευκό χρώμα θέλουν στη ζωή τους να επικρατεί τελειότητα, να είναι όλα καθαρά και εξάστερα που λέμε. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ρισκάρουν το χρώμα στη ζωή τους. Λόγω του ότι το λευκό προσφέρει αυτήν την ηρεμία, αυτήν την καθαριότητα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ρισκάρουν και εμείς τους προτείνουμε να ρισκάρουν. Γιατί να σπάσουμε τον πάγο. Ακριβώς, το χρώμα είναι η ζωή μας. Και ένα υπνοδωμάτιο με μπλε καθαρά τόνους σκουρόχρωμους. Ναι, έχει ξεκινήσει από λίγο πιο ανοιχτόν μπλου και έχει καταλήξει στο τελείως μπλε χρώμα σε κάποια σημεία. Το μπλε σε όλες τις αποχρώσεις. Ακριβώς. Δεν μιλάμε όμως για ανοιχτές αποχρώσεις, μιλάμε για όλους τους σκούρους τόνους αποχρώσεων. Ένα δωμάτιο που κι αυτόν ίσως να ήταν αρκετά μεγάλο και προσπάθησαν να το μικράνουν με κάποιον τρόπο. Ο φωτισμός τους φαίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Και έτσι έχουν τοποθετήσει σκούρες αποχρώσεις. Το μπλε δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτό για να μας δείξει τη χαλάρωση. Μπορούν να είναι όλοι οι τόνοι του μπλου. Αρκετοί τηλεθεατές μας ρωτάνε, καλό είναι να επιλέξω μαύρο χρώμα για ένα τοίχο του σπιτιού μου. Και πού θα είναι αυτός ο μαύρος τοίχος. Μπορούμε να το κάνουμε. Πλέον δεν υπάρχει κάτι που να περιορίζει το χρώμα που θα βάλουμε στο χώρο μας.
Βάσει τη γραμμή που επιλέγουμε να κρατήσουμε στο σπίτι μας, τότε τοποθετούμε και τα ανάλογα χρώματα. Το καθαρό μαύρο μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω από ένα τζάκι, είτε σε μια γωνία η οποία είναι τόσο γκριά που θα μπει και το μαύρο, απλά για να την κάνει πιο σκούρα, δηλαδή να μην αγνοείται στο μάτι. Και να τη ζεστάνουμε. Ακριβώς. Δεν θα ριζώσει τη ζεστασιά που μπορεί να δώσουν άλλα χρώματα, όμως μπορεί να κρατήσει μία γραμμή στο να δέσει αυτό το σημείο που δεν εμφανιζόταν στο χώρο μας. Είναι μυστήριο χρώμα το μαύρο. Είναι μυστήριο και δεν είναι χρώμα το οποίο θα επιλέξει εύκολα ο καταναλωτής. Δημιουργεί συναισθήματα θλίψης, απομόνωσης, φόβου και ανασφάλειας. Ακριβώς. Είναι το χρώμα το οποίο το συνδέουμε με τα κακά. Άρα δεν είναι εύκολο να το ρισκάρουμε. Είναι συνυφασμένο με άσχημα γεγονότα και έτσι το αποφεύγουμε. Ο λόγος που έχει μπει στη ζωή μας, τόνος του μαύρου, όχι το μαύρο τελείως, δηλαδή σκούρα γκρίζα που παρεπάμπτουν σε μαύρο χρώμα, είναι λόγω της μοντέρνας γραμμής που έχει μπει αυτή. Που μας αναγκάζει να ακολουθήσουμε αυτή την τάση. Ακριβώς. Η μόδα προχωράει, άρα προχωρούν και οι επιλογές μας, προχωρούν και οι αλλαγές που κάνουμε στους χώρους μας. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί, βάζουμε περισσότερο χρώμα στη ζωή μας με μπόλικο διακοσμητικό στυλ και ύφος. Νικόλα Ταμπέρου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία εδώ στην εκπομπή Tips Διακόσμησης και στην τηλεόραση του Plus και για όλες αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες χρωματικές παλέτες που μας παρουσίασες. Καλή δημιουργική χρονιά, ό,τι καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες. Για τους περισσότερους, η επιλογή του χρώματος στο σπίτι αποτελεί μία πρόκληση. Ένα δωμάτιο χωρίς χρώμα είναι σαν ένα σώμα χωρίς ρούχα. Το χρώμα ρυθμίζει τη διάθεση, αναδεικνύει την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και δημιουργεί την ανάλογη ατμόσφαιρα. Διαφορετικά, οι ίδια χρώματα στον χώρο μπορούν να μετατρέψουν το σπίτι σας σε κάτι το μοναδικό. Στην πραγματικότητα, η επιλογή των χρωμάτων αποτελεί διασκέδαση. Συνεχίζουμε και κάνουμε like και share τη σελίδα του σταθμού στο Facebook, Plus Channel CY, αλλά και τη σελίδα της εκπομπής Tips Διακόσμησης. Στο σημείο αυτό, να ανακοινώσουμε και την νικήτρια της κλήρωσής μας για την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η κυρία Νικολέτα Δήμου από τη Λεμεσό, η οποία κέρδισε αυτό το πανέμορφο γυάλινο βάζο Ολλανδίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κυροπήγιο, προσφορά του καταστήματος More Home στη Λεμεσό. Ευχαριστούμε πολύ. Σε καλή μεριά. Tips Διακόσμησης και πάλι την επόμενη Τρίτη στις 8 και 4 από την τηλεόραση του Plus. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.